Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Το σημερινό θέμα του βίντεο είναι οι δύο διαφορετικές τεχνικές για τα καθίσματα. Θα αναφέρω κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, πότε είναι κατάλληλο να εκτελέσουμε την κάθε τεχνική. Επιπλέον θα δείξω εδώ πίσω στον πίνακα τι γίνεται όταν αλλάζουμε την θέση της μπάρας και πώς αντιδρά το σώμα μας όταν αλλάζει η θέση της μπάρας. Αρχικά θα μιλήσω λίγο για το κέντρο βάρους μας και την βάση στήριξής μας. Η βάση στήριξής μας είναι τα πέλματά μας. Έχω ζωγραφίσει εδώ δύο υποτιθέμενα πέλματα που μοιάζουν με ελεφρά και θα μιλήσω τώρα για το κέντρο βάρους. Το κέντρο βάρους μας βρίσκεται κάπου εδώ πέρα και για να βρισκόμαστε όρθιοι, αυτό που πρέπει να συμβαίνει είναι το κέντρο βάρους μας να βρίσκεται πάνω από τη βάση στήριξής μας. Αλλιώς θα πέφταμε μπροστά. Εάν ρίξω το βάρος μου μπροστά, τότε το κέντρο βάρους μου βγαίνει από την βάση στήριξης και αναγκαστικά πέφτουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την μπάρα. Αυτό που θέλουμε όταν βάζουμε μία μπάρα πάνω στο σώμα μας είναι πάντοτε, λόγω του ότι η μπάρα δρά κάθετα, ας πούμε ότι αυτή είναι η μπάρα, σημαίνει ότι δρά κάθετα, καθώς και η βαρύτητα δρά κάθετα. Επομένως, θα πρέπει να βρίσκεται στη μέση της βάσης στήριξης, δηλαδή εδώ στα πόδια μας. Εάν το βάρος περάσει μπροστά στο πέλμα μας, τότε θα φύγουμε μπροστά. Εάν περάσει πίσω, τότε θα φύγουμε πίσω. Επομένως, το σώμα μας από μόνο του, τη στιγμή που υπάρχει κάποιο βάρος, αντιδρά και αλλάζει τις γωνίες στο σώμα του για να μπορέσει να υπερνικήσει την αντίσταση που έχει πάνω του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το low bar. Μέχρι στιγμής ελπίζω να έχετε καταλάβει τι γίνεται όταν μεταβάλλετε το βάρος σε κάποιο άλλο σημείο του πέλματος. Επομένως, εάν τώρα πάρουμε και αλλάξουμε τη θέση της μπάρας και αντί για εδώ πάνω τη βάλουμε λίγο πιο κάτω, χαμηλά, πιο κάτω από τους τραπεζοειδείς, αυτό σημαίνει ότι κατεβαίνει και το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται η μπάρα. Δηλαδή στη μέση του πέλματος. Γι' αυτό και το σώμα τι κάνει, πηγαίνει τους γλουτούς προς τα πίσω, έτσι ώστε να φέρει το βάρος, δηλαδή την αντίσταση, την μπάρα, να την φέρει στη μέση του ποδιού. Επομένως αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει περισσότερο τους γλουτούς του, τους δικέφαλους μυριαίους και τη μέση του. Εδώ είναι τα σημεία στα οποία πέφτει η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Γι' αυτό και οι αθλητές του powerlifting χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο αυτήν την τεχνική, γιατί πρώτον δεν έχει και τόσο μεγάλο εύρος κίνησης, τουλάχιστον στα γόνατα, και δεύτερον, οι γλουτοί είναι πάρα πολύ ισχυροί μύες μαζί με τους δικέφαλους. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για το high bar. Από τη στιγμή που η μπάρα βρίσκεται ψηλά στο σώμα, τότε αυτό επιτρέπει στο σώμα να κατέβει προς τα κάτω, να κινήσει την αντίσταση. Ωστόσο, μπορεί χωρίς να φέρει τους γλουτούς του προς τα πίσω, να κρατήσει την αντίσταση στη μέση του ποδιού. Επομένως, αυτό, λόγω του ότι η γωνία κλείνει πάρα πολύ στα γόνατα, αναγκάζει τους τετρακέφαλους να δουλέψουν πολύ σκληρότερα από τις άλλες μυϊκές ομάδες. Ωστόσο, εδώ έχουμε το γεγονός ότι ο κορμός μας βρίσκεται πολύ κάθετος. Επομένως, μπορούμε στην ουσία να σώσουμε τη μέση μας σε αντίθεση με το low bar squat. Εδώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τον κλασικό μύθο του ότι εάν τα γόνατά σου περάσουν τις μύτες των ποδιών, σημαίνει ότι τα γόνατά σου θα πάρουν φωτιά και θα εκραγούν και μάλλον θα μείνεις χωρίς πόδια. Αλλά η διαφορά είναι ότι ό,τι και να κάνουμε, εάν προσπαθήσουμε να πάρουμε από μία μυϊκή ομάδα και να το δώσουμε στην άλλη, όπως για παράδειγμα εδώ, αυτό σημαίνει ότι οι μυϊκές ομάδες οι οποίες θα κάνουν την περισσότερη δουλειά θα επιβαρύνονται και περισσότερο. Και το ίδιο θα επιβαρύνονται και οι αρθρώσεις. Επομένως, όταν αναγκάζουμε κάποιον να κάνει ένα κάθισμα και να μην περνάει τις μύτες των ποδιών, τι θα γίνει? Αυτό που θα γίνει είναι ότι οι γλουτοί του θα πάνε προς τα πίσω. Εφόσον εμποδίζουμε τα γόνατα να πάνε μπροστά, σημαίνει ότι και ο κορμός του δεν θα μπορεί να είναι κάθετος. Επομένως, από τη στιγμή που περιορίζουμε τα γόνατα να πάνε μπροστά, οι γλουτοί έρχονται πίσω και άρα επιβαρύνονται περισσότερο τα ισχύα και η μέση. Ενώ αν κάνουμε ένα high bar squat ή ένα κανονικό squat τέλος πάντων, υπάρχει περίπτωση να μοιράζονται και οι δυνάμεις, καθώς και εδώ έχουμε μία μικρή γωνία και εδώ έχουμε μία μικρή γωνία από τις οποίες όλες οι μυϊκές ομάδες θα πρέπει να δουλέψουν το ίδιο. Ένας τρόπος για να εκμεταλλευτούμε και τις δύο τεχνικές είναι εάν κάποιος έχει πόνο στη μέση,
τότε να το βάλουμε να κάνει high bar squat, καθώς η μέση του και γενικά ο κορμός του είναι πολύ πιο κάθετος προς το έδαφος και άρα δεν δέχεται τόσες δυνάμεις. Ενώ αν έχει κάποιον πόνο στα γόνατα, εκτός του ότι θα πρέπει να πάει σε γιατρό, οποιονδήποτε πόνο και να έχετε, θα πρέπει να πάτε σε κάποιον ειδικό, αλλά αν έχει πόνο στα γόνατα, τότε μπορεί να προσπαθήσει να κάνει ένα low bar squat, καθώς τα γόνατά του δεν θα έχουν τόσο μικρή γωνία για να αντιμετωπίσουν και άρα να παράγουν πολύ μεγάλα ποσά δύναμης και άρα να επιβαρύνουν πολύ περισσότερο την άρθρωση του γόνατος. Τώρα, μία απορία μπορεί να είναι για το πώς να επιλέξει κάποιος την κατάλληλη τεχνική. Αυτό που βλέπουμε συνήθως είναι τις δυνατότητες του κάθε αθλητή ή ο καθένας τις δυνατότητες που έχει. Εάν δείτε ότι η τετρακέφαλή σας είναι αρκετά δυνατή, τότε καλά θα ήταν να δοκιμάσετε να κάνετε high bar squat. Ωστόσο, πάντοτε μα πάντοτε, ό,τι και να κάνουμε, είτε στο πάνω μέρος του σώματος είτε στο κάτω μέρος του σώματος, πάντα θα δίνουμε έμφαση και στις άλλες μυϊκές ομάδες. Γιατί αν δώσουμε έμφαση μόνο στον τετρακέφαλο, τότε ο δικέφαλος, που είναι εδώ πίσω, που είναι ο ανταγωνιστής μυϊκής του τετρακεφάλου, τουλάχιστον αυτή την κίνηση, θα προσπαθεί να αντισταθεί στις δυνάμεις του τετρακεφάλου και ίσως τον τραυματίσουν. Το ίδιο και στο low bar squat. Αν η δικέφαλή μας και οι γλουτοί μας γίνουν πάρα πολύ δυνατοί λόγω του ότι χρησιμοποιούμε μόνο αυτή τη τεχνική, τότε σημαίνει ότι ο δικέφαλός μας θα τραβάει προς τα πίσω το καλάμι μας, την γνήμη μας και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και πόνο στο γόνατο. Επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι εάν δεν έχουμε καθόλου δύναμη στο τετρακέφαλο, για παράδειγμα, εάν είμαστε low bar squatters και δεν έχουμε καθόλου δύναμη στους τετρακεφάλους, αυτό σημαίνει ότι όταν πιάσουμε κάποιο βάθος στο κάθισμά μας, θα μας είναι σχεδόν αδύνατο να βγούμε από την τρύπα που λένε συνήθως, λόγω του ότι η τετρακέφαλη μας είναι full αδύναμη. Και το ίδιο ισχύει και για το αν κάνουμε συνέχεια low bar squat. Παντού υπάρχουν προβλήματα εάν υπάρχουν ανισορροπίες στις μυϊκές ομάδες. Γι' αυτό οποιαδήποτε τεχνική και να διαλέξετε, πάντοτε το πρόγραμμά σας θα πρέπει να σας γυμνάζει όλο το σώμα και όλες τις μυϊκές ομάδες στον ίδιο βαθμό. Επιπλέον να πω ότι εάν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε καθίσματα και θέλετε να δοκιμάσετε κάποια από τις δύο τεχνικές, σίγουρα θα πρέπει να βρείτε κάποιον ο οποίος θα πρέπει να σας δείξει τα πολύ βασικά στοιχεία του καθίσματος, να ενδυναμώσετε το σώμα σας και έπειτα να προχωρήσετε σε μία από τις δύο τεχνικές. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον και να καταλάβατε όλα αυτά που ανέφερα. Εάν έχετε κάποια απορία, εννοείται ότι μπορείτε να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο από κάτω ή να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Instagram ή Facebook. Πλέον ανεβάζω βίντεο και στο TikTok γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να επικοινωνήσει κάποιο μαζί μου. Γιατί μπορώ να απαντήσω με βίντεο κατευθείαν. Και αν φτάσατε να δείτε το βίντεο μέχρι εδώ, πραγματικά οποιονδήποτε βλέπετε καινούριο στο YouTube ή στο Instagram γενικά, υποστηρίξτε τον, αφήστε του κάποιες ερωτήσεις. Και δεν το λέω απαραίτητα επειδή εγώ έχω ξεκινήσει τώρα, αλλά αφήστε του κάποιες ερωτήσεις, γιατί και ο ίδιος μπορεί να γίνει καλύτερος μέσα από αυτό. Γιατί μπορεί να κάνει κάποια έρευνα και να βρει αυτό που ψάχνετε εσείς οι ίδιοι, και εσείς θα κερδίσετε και αυτός θα κερδίσει. Επομένως, αν αφιερώσετε χρόνο να δείτε το βίντεο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.